Προετοιμαζόμαστε πυρετοδός, ώστε μόλις ανοίξει, που θα ανοίξει σε μερικούς μήνες, το πρόγραμμα ενεργειακής και επισκευαστικής αναβάθμισης των σχολείων, να είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε όλες τις μελέτες μας και να και απλόχερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει σε αυτό το τομέα προτεραιότητα και τα απαραίτητα κονδύλια. Και είμαστε βέβαιοι ότι και τα υπόλοιπα κάπου 40 σχολεία που υπολείπονται, ήδη μέχρι στιγμής έχουμε κάνει 35 σχολεία, και τα υπόλοιπα σχολεία, άλλα τόσα, είναι βέβαιο ότι την επόμενη θητεία μας ως Δημοτική Αρχή θα τα έχουμε ολοκληρώσει. Ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία του Δημάρχου και του κυρίου Αντιδημάρχου, του κυρίου Τζιμί, ήρθαμε σε επικοινωνία με την μελετητική ομάδα. Από την Παρασκευή το απόγευμα έχουν ξεκινήσει όλες τις καταγραφές στο κτίριο. Είναι μια πρόκληση και για την τεχνική υπηρεσία και για μας από επιστημονικής πλευράς να δούμε μια νέα αντιμετώπιση και ένα τρόπο αντιμετώπισης του ελέγχου, του προσεισμικού ελέγχου, και μέσω αυτού να δοθούν οι όποιες λύσεις προταθούν μετά από την μελετήτρια εταιρεία και τους καθηγητές εδώ, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση και ενίσχυση, στατική ενίσχυση των κτηρίων. Ξεκινήσαμε από αυτά τα κτίρια εδώ γιατί ήδη υπήρχε μια μελέτη παλιά η οποία δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε για να αποκατασταθούν το κτίριο με όποια προβλήματα, είπε και ο κ. Τζιμής πριν, αντιμετωπίσαμε. Ελπίζουμε σε μια καλή συνεργασία με την μελετητική ομάδα και καλό είναι να δώσουμε το λόγο στους ειδικούς για να μας πούν ακριβώς πώς και τι θα αντιμετωπιστεί η όλη κατάσταση. Αρχικά εμείς σαν εταιρεία Ίντρας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την αυτεπιστασία, η οποία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ εδώ και 3 ημέρες που καταγράφουμε το κτίριο, και εν συνεχεία φυσικά να ευχαριστήσουμε τον γυμνασιάρχη που μας έχει δώσει τη δυνατότητα να μπούμε μέσα στο κτίριο και σήμερα να καταγράψουμε και με τους μαθητές, οι οποίες καταγραφές θα μας δώσουν και καλύτερες μετρήσεις, επειδή το κτίριο, όπως βλέπετε, λειτουργεί. Άρα χρησιμοποιούμε μια μη καταστρεπτική μέθοδο αυτή τη στιγμή, δεν παραβιάζουμε τη λειτουργία του κτιρίου. Και τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο Μυτιλίνης και τον κύριο στρατή Δημή, ο οποίος όντως ήρθε πολύ νωρίς, μας βρήκε και ευαισθητοποιημένος πάνω στο θέμα του προσεισμικού ελέγχου και της αντισεισμικής ενίσχυσης κτιρίων, μας πρότεινε να συνεργαστούμε. Ευχαριστούμε. Σαν εταιρεία, αυτό που κάνουμε είναι ότι όντως θα ακολουθήσουμε την νομοθεσία την ελληνική για να μπορέσουμε να κάνουμε προσεισμικό έλεγχο στα κτίρια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε περαιτέρω μετρήσεις, δηλαδή θα δούμε την αντοχή των υλικών, θα σκανάρουμε να δούμε πού βρίσκονται τα σίδερα, θα κάνουμε κάποια κρουσίμετρα. Όλα αυτά είναι η πεπατημένη οδός, όπως αναφέρετε και εσείς, και προφανώς θα την ακολουθήσουμε. Παράλληλα όμως, αυτό που φέρνουμε είναι μία πρωτοποριακή μέθοδος από την Αμερική. Φέρνουμε σένσορες. Οι σένσορες ήρθαν την Παρασκευή το πρωί στο νησί μας με τον κύριο Σταβίδη από την Αμερική, και βλέπουμε την ολική απόκριση του κτιρίου στις μικροδονήσεις. Δηλαδή, θα δώσει περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά ο κύριος Σταβίδης, αλλά με απλά λόγια, αυτό που κάνουμε είναι ότι βάζουμε σένσορες σε όλο το κτίριο και όπως περπατάμε μέσα ή όπως το κουνάει το κτίριο άνεμος, εμείς το καταγράφουμε και εν συνεχεία με διάφορα λογισμικά που έχουμε, τα οποία τα έχουμε φτιάξει στην Αμερική, μπορούμε να αναλύσουμε αυτά τα σήματα και να κάνουμε ένα πολύ καλύτερο μοντέλο του κτιρίου στον υπολογιστή μας. Έχοντας αυτό το μοντέλο στον υπολογιστή μας, μπορούμε να μελετήσουμε με ακρίβεια το κτίριο και να προβούμε σε κάποιες στρατηγικές αντισεισμικής ενίσχυσης στη συνέχεια, τις οποίες θα τις παραδώσουμε εδώ στο Δήμο για να προχωρήσει. Είναι μεγάλη χαρά να είμαι πίσω στη Μυτιλίνη. Τυχαίνει να έχουμε καταγωγή από τη Μυτιλίνη και οι τρεις.
Και η πρώτη συζήτηση για αυτό που κάνουμε τώρα εδώ έγινε πέρυσι το καλοκαίρι που ήμασταν εδώ για διακοπές οικογενειακώς και συζητήσαμε και με τον καιρό μπορέσαμε να βρούμε, διευθετήσουμε τις λεπτομέρειες για να έρθουμε. Νομίζω ότι καλύφθηκε πάνω κάτω το τι κάνουμε. Αν θέλετε περισσότερα στοιχεία, περισσότερες λεπτομέρειες, αυτό που κάνουμε, οι σένσορες για τους οποίους μιλάμε είναι αυτοί εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα επιταχυσιόμετρο. Έχουμε βάλει 12 τέτοια, 4 σε κάθε όροφο. Αν ψάξετε, θα τα βρείτε. Και αυτά έχουμε βάλει στρατηγικά σημεία. Αυτό εδώ ο σένσορας είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και μπορεί και καταγράφει τις δονήσεις του κτηρίου από τον άνεμο, από τον κόσμο που περπατάει. Κάθε κτίριο δονείται. Δεν είναι μόνο στο σεισμό τον οποίο κουνιέται. Όταν ήμουν αφήτης και το διαπίστωσα αυτό, ξεπλάγει και δεν το σκεφτόμαστε. Αλλά υπάρχουν μικροδονήσεις που δεν συνειδητοποιούμε, οι οποίες όμως συμβαίνουν. Και αυτές οι δονήσεις μπορούν να μας δώσουν τα πληροφορία, τα χαρακτηριστικά του κτηρίου. Και αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι τα δυναμικά χαρακτηριστικά των κτηρίων, μας βοηθάνε πάρα πολύ στο να καταλάβουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα κτίριο. Και αυτό το ξεκινήσαμε πριν από 8-9 χρόνια, μετά από τους καταστρεπτικούς σεισμούς στο Νεπάλ. Όπου πήγαμε, είδαμε κτίρια κατεστραμμένα ή με κάποια ζημιά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να την ποσοτικοποιήσουμε. Δηλαδή, αν βρεθούμε 5 μηχανικοί μπροστά σε ένα κτίριο το οποίο έχει ρογμές, δεν θα έχουμε απαραίτητα και 5 την ίδια άποψη για το τι πρέπει να γίνει στο κτίριο και ποια είναι η κατάσταση του κτίριου. Είναι πολύ δύσκολο να βάλουμε νούμερα σε αυτό. Αυτό που κάνουμε με τις καταγραφές που παίρνουμε και με την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, μας δίνει τη δυνατότητα να το ποσοτικοποιήσουμε και να πούμε ότι ο τάδε τείχος, η τάδε κολόνα έχει χάσει 20% από τη δισκαμψία της ή έχει χάσει 15% από τη δισκαμψία της. Οπότε μπορούμε να βάλουμε νούμερα. Και αυτό μας βοηθάει στο να πάρουμε πιο ορθολογικές αποφάσεις για το τι πρέπει να γίνει μετά. Και μπορούμε να κάνουμε και πιο στοχευμένες επεμβάσεις. Μπορούμε να πούμε ότι στον τάδε κτίριο, στην τάδε κολόνα πρέπει να την ενισχύσουμε, να ανεβάσουμε τη δισκαμψία της και την αντοχή της. Στον τάδε τείχο το ίδιο. Ο τείχος ανάμεσα ενδεχομένως να μην χρειάζεται. Και αυτό όλο μας δίνει μια πολύ καλύτερη κατανόηση του τι συμβαίνει στο κτίριο. Και στην ερώτηση ότι πες μας πού είναι το κτίριο, δεν μπορούμε να σας πούμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να αναλύσουμε τα δεδομένα τα οποία πήραμε. Έχουν πάρει πολλά gigabyte δεδομένων για κάθε ένα από τα κτίρια τα οποία δουλέψαμε. Θα αναλύσουμε τις καταγραφές που πήραμε βεβαίως, αλλά θα φτιάξουμε ταυτόχρονα και υπολογιστικά μοντέλα στον υπολογιστή για κάθε κτίριο. Και αυτά μας βοηθάει να συμπληρώσουμε την πληροφορία που δεν έχουμε με το να μην έχουμε πάρει καταγραφές 20 χρόνια πριν. Γιατί η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται πολύ σε σημαντικές κατασκευές στην Αμερική, όπου εγκαθίστανται οι sensors μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή και μπορούμε να παίρνουμε δεδομένα ανατακτά χρονικά διαστήματα και να βλέπουμε αν αλλάζει κάτι στην περιφορά της κατασκευής. Δηλαδή σε ανεμογεννήτριες, μεγάλες γέφυρες. Συνάδελφοι έχουν βάλει τέτοιους αισθητήρες, τέτοια επιταχυσιόμετρα και παίρνουν καταγραφές συνεχής. Εμείς τώρα που δεν το έχουμε αυτό, θα φτιάξουμε τα μοντέλα και στον υπολογιστή, τα προσωμιώματα. Και με τα προσωμιώματα αυτά θα μπορέσουμε να βρούμε αν κάτι δεν μας αρέσει στο κτίριο, αν κάτι, και θα μπορέσουμε να υποβάλουμε αυτά τα προσωμιώματα σε πιθανούς σεισμούς στο μέλλον και να προβλέψουμε πώς θα συμπεριφερθεί αυτό το κτίριο σε μελλοντικό σεισμό. Και αυτό όλο πλέον γίνεται σε όρους πιθανοτήτων. Και θα μπορέσουμε να πούμε ότι σε ένα σεισμό ο οποίος έχει πιθανότητα να συμβεί 10% στα επόμενα 50 χρόνια, το κτίριό μας θα υποστεί βλάβες μέχρι εκείνο το σημείο. Ή το κτίριό μας θα υποστεί καμία βλάβη ή θα καταρρεύσει. Και οπότε μπορούμε να θέσουμε ένα αποδεκτό στόχο ως προς το ρίσκο που μπορούμε να λάβουμε. Ο κύριος Νικέλης, με την εμπειρία του που έχει από τις ασφαλιστικές εταιρείες, μπορεί να μας το κάνει αυτό και σε χρήματα, να μας πει ότι σε μέσο όρο τα επόμενα χρόνια θα μας στοιχήσει τόσο η μία λύση, τόσο η κάποια άλλη λύση. Οπότε μπορούμε αυτό να μας δώσει μία αίσθηση και ασφάλεια και ως προς το ρίσκο που θα πάρουμε με κάποια λύση που θα προτείνουμε, αλλά και τι σημαίνει αυτό σε χρήματα. Οπότε μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις για το τι θα θέλουμε να κάνουμε στο κτίριο, έχοντας πολύ αναλυτικά στοιχεία και εξηγώντας στο Δήμο ή σε όποιον
πάρει την απόφαση, η τεχνική υπηρεσία, τι σημαίνει κάθε λύση. Και αυτό είναι αρκετά καινούριο. Ακόμα στους κανονισμούς δεν έχουν περάσει αυτά. Δηλαδή, ο Αμερικάνικος κανονισμός για την αξιολόγηση, την προσεισμική κτηρίων σαν και αυτό εδώ, έχει υιοθετήσει μια μέθοδο που έχουμε βγάλει με τους φοιτητές μου στον Μπάφαλο. Από το 2013 ήταν η μέθοδος που πρότεινα, προτάθηκε στη διατριβή μου. Από το 2017 και μετά είναι εξέλιξη αυτής της μεθόδου βάσει της δουλειάς που κάναμε με τους φοιτητές μας στον Μπάφαλο. Οπότε, αλλά και αυτό σταματάει σε ένα σημείο πριν από αυτό που θα κάνουμε εδώ πέρα, που θα τρέξουμε τα μη γραμμικά προσωμιώματα για τους πιθανούς σεισμούς. Εμείς δεν κάνουμε όμως μόνο προσεισμικό έλεγχο, θα προχωρήσετε και στην εκπόνηση της στατικής μελέτης όλων αυτών των κριτηρίων που προανέφερα. Βεβαίως, έχοντας το βαθμωμένο μοντέλο το οποίο εμπιστευόμαστε πλέον, το οποίο είναι μη γραμμικό και το οποίο το έχουμε δουλέψει σε πολλά κτίρια μέχρι τώρα, μπορούμε τις διάφορες επιλογές που θα έχουμε ως προς την ενίσχυση του κτιρίου να τις αξιολογήσουμε σε βάθος χρόνου και να δούμε πώς θα συμπεριφερεί το κτίριο με κάθε μία από αυτές τις επιλογές σε πιθανούς σεισμούς στο μέλλον. Οπότε η λύση που θα προτείνουμε θα έχει μία επιβεβαίωση και από αυτά τα μη γραμμικά προσωμιώματα στον υπολογιστή τα οποία θα φτιάξουμε τους επόμενους μήνες. Είπατε πριν ότι έχουν γίνει 30 σχολεία. 35 σχολεία. Σε 35 σχολεία της Μυτιλίνης. Όχι αυτό το σύστημα. Όχι αυτό το σύστημα. Πρώτη φορά. Αυτό το σύστημα είναι πρώτη φορά που εφαρμόζεται. Πρώτη σωστά φορά. Στη Μυτιλίνη. Τι το κάνει τόσο πρωτοποριακό. Οι καταγραφές που παίρνουμε συνήθως. Μπορούμε να δηλαδή τα κτίρια που έχουν φτιαχτεί ήδη έχουν φτιαχτεί βάσει του κανονισμού. Ο κανονισμός παίρνει κάποιες παραδοχές για ένα κτίριο, τις οποίες, όπως είπα πριν, δεν μπορούμε να τις προσωτικοποιήσουμε εύκολα. Αυτό εμείς τώρα θα το κάνουμε με τις καταγραφές που πήραμε, θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα για την κατάσταση του κτιρίου. Και, και θα φτιάξουμε το μοντέλο το οποίο θα αναπαριστά το κτίριο στην υφιστάμενη κατάσταση. Και αυτό μετά με τις επιλογές που έχουμε για την πιθανή ενίσχυση, επίσης θα έχουμε μοντέλα για αυτές τις ενισχύσεις, τα οποία όλα αυτά δεν τα κάνουμε βάσει των απαιτήσεων του κανονισμού αυτή τη στιγμή. Κύριε καθηγητά, για να δώσω εκλεκευμένα τα πράγματα. Εμείς, σας είπαμε, την πεπατημένη οδό συναντήσαμε δυσκολίες, διότι ενώ εκπονήσαμε στατικές μελέτες, διαπιστώσαμε εκ των υστέρων ότι ο πλεισμός σε κάποια σημεία ήταν διαβρωμένος, όπως το τρίτο λύκειο ή στο έκτο δημοτικό σχολείο, και χρειαζόταν νέα στατική μελέτη. Αυτό πότε το διαπιστώσαμε? Όταν καθαρέσαμε τα τυχώματα. Για να μην υπάρξει καθαίρεση, γιατί δεν μπορούμε να καθαιρέσουμε τα τυχώματα, να φύγουν τα παιδιά για 2-3 χρόνια μέχρι να οριστικοποιηθούν οι μελέτες και δημοπρατηθεί το έργο κτλ. Εμείς, χρησιμοποιώντας, αξιοποιούμε τη μέθοδο αυτή, η οποία ακολουθεί και την πεπατημένη οδό που λέει η πολεοδομία, ο πολεοδομικός κανονισμός, αλλά και η ηλεκτρονική καταγραφή της δομικής κατάστασης του κτηρίου, αυτό που προανέφεραν οι δύο επιστήμονες, για να προχωρήσει, και αυτοί θα μας φέρουν και τη στατική μελέτη και με τα στοιχεία που ζητάει η πολεοδομία, αλλά και με τα δικά τους στοιχεία που έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτή τη μελέτη. Και σε ποια σχολεία θα γίνει το συγκεκριμένο? Το συγκεκριμένο θα γίνει μόνο εδώ, γιατί τόσα έχουμε αυτή είναι η πόρη, και σας είπα ότι είναι ένα συμβολικό ποσό, τούτο πάνω από 60.000 έπρεπε να κοστίσει μόνο η μελέτη για αυτά τα κτίρια του τρίτου γυμνασίου, του τέταρτου λυκείου, το πάνω σχολείο που όπου στεγάζονται αίθουσες, στεγάζονται τάξεις του ΕΕ, αλλά και το γυμναστήριο. Αυτό είναι ένα συμβολικό ποσό, επειδή οι άνθρωποι, οι επιστήμονες αυτοί θέλουν έμεσα να προσφέρουν και σε αυτόν τον τόπο από τον οποίο κατάγονται, και
Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρός στη συνέχεια να συνεργαστούμε και για τα υπόλοιπα σχολεία όταν διασφαλίζουμε τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που ευαγγελίζονται οι Ευρωπαίοι και η κυβέρνησή μας ότι θα δώσει χρήματα για προσεισμικούς ελέγχους όλων των κτηρίων με προτεραιότητα τα σχολεία. Μάλιστα. Στην ουσία πρόκειται για ένα σκανάρισμα δηλαδή του κτηρίου, αυτό καταλαβαίνουμε. Στην Ελλάδα έχει ξαναχρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος? Από εμάς όχι. Ερευνητικά. Ερευνητικά ενδεχομένως να. Νομίζω στη Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, στο τμήμα εκεί, νομίζω έχουν εγκαταστήσει κάποιους sensors σε κάποια σχολεία. Δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες για το πόσο μακριά πήγανε με τα μοντέλα τους και το αν προχώρησαν στο να αξιολογήσουν διάφορες λύσεις. Να συμπληρώσουμε κάτι εδώ. Ότι... Να πω κάτι τελευταίο να το πείτε όλο μας. Αλλά μας είπε στην Αμερική είναι. Τώρα πλέον από εντυγενές του κτηρίου δηλαδή τοποθετούν τις αισθητήρες για να δουν στη πορεία αυτό, καταλάβαμε. Σε κατασκευές τις οποίες οι κύριοι των έργων θέλουν να το κάνουν, κυρίως σε γέφυρες, ναι, ανεμογεννήτριες που είναι στον ωκεανό και δεν έχει κανείς εικόνα του γίνεται χωρίς να έχουμε κάποια... Αυτό είναι αρκετά συχνό. Γίνεται και πάλι γίνεται από ερευνητές. Δεν έχει περάσει την πράξη τόσο πολύ. Σε κτίρια είναι πιο σπάνιο από όσο ξέρω. Ο Αλέξης... Είναι σίγουρα σε πιο ιδιαίτερες κατασκευές. Ναι, θα... πόσο χρόνο έχετε να πάρει αυτό το σχολικό συμβάνι στο οποίο εγκαταστήσατε ήδη, είπατε, τους αισθητήρες? Οι αισθητήρες, ναι, έχουμε καταγράψει 3 ημέρες. Θα πρέπει να πάρουμε τις υπόλοιπες μετρήσεις για να ακολουθήσουμε την νομοθεσία, αντοχής υλικών κτλ. Και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στη μελέτη. Όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Το σπίαζω πάρα. Αυτό που λέμε η πρωτοποριακή μέθοδος είναι ότι ουσιαστικά δημιουργούμε μια βάση δεδομένων με συγκεκριμένα στοιχεία του κτηρίου, το οποίο θα μπορεί να είναι συγκρίσιμο στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, μετά από αυτό που κάνουμε τώρα και μετά από την όποια στατική επέμβαση και αποκατάσταση επιλεγεί, θα μπορούμε να συγκρίνουμε στοιχεία πώς ήταν το κτίριο, πώς έγινε το κτίριο και πώς μελλοντικά θα έρθουν μετά από 5-10 χρόνια κάποιοι μετά από εμάς να ξαναπάρουν τα στοιχεία αυτά και να κάνουν μια καινούργια σύγκριση να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται το κτίριο. Αυτό είναι το πρωτοποριακό σε αυτή τη μέθοδο. Να συμπληρώσουμε κάτι πάνω σε αυτό, ότι αναφερόμαστε στους sensors που είναι το σημαντικό κομμάτι που θα καταγράψουμε το κτίριο. Αλλά το πρωτοποριακό δεν είναι μόνο οι sensors. Είναι και τα λογισμικά, δηλαδή τα μοντέλα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε, τα οποία χρησιμοποιούν χρόνια στο πανεπιστήμιο, πολλά χρόνια για να τα δημιουργήσουν, έχουν χρησιμοποιήσει πολλά χρόνια και πόρους και φοιτητές. Και επίσης είναι και η μελέτη την οποία θα κάνουμε, που θα δούμε δηλαδή πώς θα συμπεριφερθεί το κτίριο σε ενδεχόμενο σεισμό στο μέλλον. Το χτυπάμε το κτίριο δηλαδή με σεισμούς που έχουν γίνει στο παρελθόν και βλέπουμε πώς θα συμπεριφερότανε. Ακόμη και αυτή η μέθοδος στον αμερικάνικο κανονισμό αυτή τη στιγμή δεν επιβάλλεται. Να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ας πούμε 11 σεισμούς. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε πάνω από 40 σεισμούς για αυτά τα κτίρια για να δούμε την κατάστασή τους. Άρα και αυτό είναι κάτι πρωτοποριακό που φέρνουμε στην Ελλάδα. Πριν από 5 χρόνια είχε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Είχε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ανακατασκευή, επισκευή, αλλά και την ενεργειακή αναβάθμιση όλου του συγκροτήματος. Όμως, όταν αρχίσαμε να καθαρούμε τα τυχώματα στο τρίτο λύκειο το κάτω, διαπιστώσαμε ότι αυτά που υπαγόρευε η νομοθεσία και τα είχαμε πράξει και με εξωτερικούς συνεργάτες, δηλαδή απ' έξω μηχανικούς, μελετητικά γραφεία, διαπιστώσαμε ότι ο οπλισμός ήταν διαβρωμένος. Και κάπου τα υλικά σε κάποια σημεία δεν είχαν την απαιτούμενη αντοχή. Έτσι λοιπόν, ξανακάναμε από την αρχή τη στατική μελέτη, τελείωσε η μελέτη, κάναμε και παραδώσαμε στην σχολική κοινότητα, στους δασκάλους και στους μαθητές αυτό το σχολείο. Τώρα,
υπολείπονται και τούτα, τα οποία ο κύριος Διευθυντής σας είπε, τις τεχνικές υπηρεσίες, έχουμε όλες τις άλλες μελέτες και θέλουμε ακριβείς στατικές μελέτες και αυτών των κτηρίων. Και αυτό κάνουμε επειδή έχουμε όλα τα άλλα και αυτό θα πράξουμε με τη συνεργασία με αυτούς τους επιστήμονες. Το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι εργασίες καταμέτρησης των μετρήσεων και των καταγραφών και μετά για τη μελέτη είπατε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αυτό σημαίνει κάποιους μήνες δηλαδή. Σε κάποιους μήνες, μερικούς μήνες θα έχουμε, θα μας δώσουν τα τεύχη της στατικής μελέτης. Οι εργασίες περνούν 4-5 μέρες όσο είστε εδώ με τους αισθητήρες. Με τους αισθητήρες 4-5 μέρες, με την πεπατημένη οδό, ο κύριος Διευθυντής αν θέλει να πει, γιατί θα ακολουθηθεί και αυτή η μέθοδος, με τον ισχύοντα πολεοδομικό κανονισμό της χώρας μας. Πόσες μέρες απαιτεί. Γι' αυτό τώρα είπαμε, τώρα γίνανε οι καταγραφές με τους εισιτήρες. Από εκεί και πέρα θα ξαναρθεί η επιστημονική ομάδα και θα πάρει τις καταστροφικές, πώς το λέμε, μεθόδους για να πάρει στοιχεία πια που προβλέπονται και από τον ΚΑΝΕΠΕ, τον κανονισμό σκυροδέμων. Προβλήματα των ενδεχομένων παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να τα καταγράψουμε ή θα πρέπει να υπάρξει κάποια σύγκριση. Επειδή δεν έχουμε το συγκριτικό, θα φτιάξουμε τα μοντέλα. Οπότε θα φτιάξουμε τα προσωμιώματα στον υπολογιστή, τα οποία θα μπορέσουν να μας δείξουν μια αίσθηση του πώς, ποια είναι η κατάσταση του κτηρίου. Οπότε θα συγκρίνουμε το προσωμείωμά μας, το οποίο αρχικά στηρίζεται σε παραδοχές, με τα αποτελέσματα που θα πάρουμε. Και θα δούμε αν οι παραδοχές που κάναμε για την κατάσταση του κτηρίου είναι σωστές. Είναι ή δεν είναι. Και πόσο απέχουν. Οπότε θα μπορέσουμε και αυτό να το ποσοτικοποιήσουμε και να δούμε ότι η κατάσταση του κτηρίου, η τάδε κολόνα, έχει χάσει τόσο εκατό από τη δισκαμψία της. Ή να συγκρίνουμε δύο κολόνες και να πούμε αυτή, από εκεί μεριά και από εδώ μεριά έχουν κάποια διαφορά. Και είναι αυτή η τάξη μεγέθους. Οπότε θα γίνεται η σύγκριση πάνω σε ένα πρότυπο μοντέλο. Οπότε θα φτιάξουμε τα προσωμιώματά μας και αφού δεν έχουμε μέτρο σύγκρισης από άλλες καταγραφές, θα μπορέσουμε συγκρίνοντας το μοντέλο με τις καταγραφές να ποσοτικοποιήσουμε την κατάσταση του κτηρίου. Γι' αυτό θέλουμε μέρες. Δηλαδή, το να αναλύσω αυτές τις καταγραφές μπορεί να γίνει σε λίγες εβδομάδες. Αλλά για να φτιάξουμε τα προσωμιώματά μας, τα οποία είναι αρκετά προχωρημένα και μη γραμμικά, θέλει χρόνο. Δηλαδή, αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Και νομίζω και την ερώτηση πριν, τι καινούριο έχει μέθοδο που αναφέρατε. Οι κανονισμοί στους οποίους στηριζόμαστε και εδώ και στην Αμερική είναι απλοποιημένοι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν και κάνουν κάποιες παραδοχές. Λέμε τα στατικά, αλλά ο σεισμός είναι δυναμικά φορτία. Έτσι, το στατικό φορτίο είναι αυτό. Άμα το αφήσω ακίνητο, άμα βάλω ένα βάρος εδώ πάνω, αυτό είναι στατικό φορτίο. Αν το φορτίο πηγαίνει και έρχεται και αλλάζει διεύθυνση ή ένταση, αυτό γίνεται δυναμικό φορτίο. Και ο σεισμός είναι δυναμικό φορτίο. Άρα, τα στατικά που λέμε είναι μια απλοποιημένη μέθοδος που έχουμε εφαρμόσει σαν μηχανική, που έχουμε υιοθετήσει, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την ανάλυση ενός κτηρίου. Το επόμενο βήμα, το πιο εξελιγμένο, αυτό που διδάσκουμε στα μεταπτυχιακά προγράμματα και αυτό που κάνουμε στις εξειδικευμένες κατασκευές, είναι να δούμε τη συμπεριφορά των κατασκευών σε δυναμικά μοντέλα. Και αυτό θα κάνουμε εδώ. Δηλαδή, θα πάμε πέρα από τα στατικά, τα οποία κάνουμε συνήθως, γιατί αυτό απαιτεί από τον κανονισμό, και θα πάμε σε δυναμικά μοντέλα, τα οποία μάλιστα είναι και μη γραμμικά. Δηλαδή, οι ιδιότητες ενός κτηρίου αλλάζουν ανάλογα με την ένταση των δυνάμεων, ανάλογα με την ένταση του σεισμού. Το οποίο είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή, όταν ένας σεισμός συμβεί και η κολόνα αρχίζει και ρηγματώνεται, δεν είναι η ίδια κολόνα που είχαμε πριν τη ρηγμάτωση. Αν περάσει κάποιος καιρός και έχουμε διάβρωση του οπλισμού, η κολόνα δεν είναι αυτή που είχαμε πριν. Η αντοχή της, η συμπεριφορά της δεν είναι ίδια. Οπότε αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε χρησιμοποιώντας τα μοντέλα για τα οποία μιλάμε. Δηλαδή, έχοντας αυτά τα μοντέλα, μπορούμε να δούμε τι ενδεχόμενη φορά μπορεί να έχει το κτίριο σε ένα σεισμό, ας πούμε, το Βέντερ Ρίχτερ, αν δεν γίνουν οι επεμβάσεις που ζητάμε. Ακριβώς. Δηλαδή, θα φτιάξουμε αυτό το προσωμείωμα για την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου, θα δούμε τι σεισμούς περιμένουμε. Και πάλι, αυτό τώρα γίνεται σε όρους πιθανοτήτων, 10%
στα 50 χρόνια. Αυτό έχει υιοθετήσει ο κανονισμός μας. Αλλά μπορεί κάποιος να μας πει: δεν θέλουμε 10%, θέλουμε 2% πιθανότητα. Δηλαδή πιο σπάνιο σεισμό, δηλαδή μεγαλύτερο σεισμό. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο εφαρμόζει ως μήνυμο τι λέει ο κανονισμός, τι έχουμε υιοθετήσει ως Ελλάδα, ως Ευρώπη, ως ευρωκώδικες. Και μπορούμε όμως, αν κάποιος μας ζητήσει να πάμε σε κάποιον πιο μεγάλο σεισμό που έχει μικρότερη πιθανότητα να συμβεί, μπορούμε να εξετάσουμε και αυτό έχοντας τα υπολογιστικά μας μοντέλα.